στην αλληλεγγύη τη τηλεφωνική μα γραμμή έχουμε τον πολύ καλό φίλο, εξαιρετικό διεθνολόγο, τον Αφεντούλη το Λαγκίδη, γνώστη όλων αυτών των θεμάτων. Καλημέρα σα, τι κάνετε? Καλή σα ημέρα, κύριε Σπυρόπουλο. Είμαι καλά. Πολύ χαμηλών τόνων τον είδα. Και δεν ξέραμε, είχαμε έτσι, πήγαμε και κρατάγαμε μικρό καλάθι. Ναι, στην υγεία του φαίνεται καλά, δεν έχει πρόβλημα. Σφίζει, δηλαδή, από υγεία άρα, σφίζει από υγεία. Άρα, καλά να είναι ο άνθρωπος δηλαδή, εντάξει. Άρα αυτή η εικόνα η οποία παρουσιάζεται στις περισσότερες των περιπτώσεων με έναν Ερντογάν ο οποίος αναζητεί απλά και μόνο το πιστόλι για να πατήσει τη σκανδάλη, είναι σε μεγάλο βαθμό, αν όχι πλασματική, αλλά αν θέλετε μια εικόνα φτιαχτή. Η διεθνής πολιτική, έτσι όπως την αντιλαμβάνεται ο Τούρκος Πρόεδρος, έχει και αυτό το επικοινωνιακό στοιχείο και στην προχθεσινή επίσκεψη είδαμε αυτή τη διάσταση, έναν Ερντογάν μιλίχιο, έναν Ερντογάν ο οποίος ήταν συγκαταβατικός στο σημείο, μέχρι το σημείο να χειροκροτήσει απλά την αναφορά του Έλληνος Πρωθυπουργού στην μουσουλμανική μειονότητα, αλλά όποιος νομίζει ότι κάτι πέραν αυτού συμβαίνει στην ψυχολογία και βέβαια στην νοητική διαδικασία του Τούρκου Πρόεδρου, νομίζω πλανάται εκτρά. Μιλάμε για έναν πρόεδρο ο οποίος, το ξαναλέω, δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει αυτές τις οβιδιακές μεταμορφώσεις στο χαρακτήρα απλά και μόνο για να εξυπηρετήσει τους στόχους του. Έχουμε δει πολλές εικόνες του Τούρκου Πρόεδρου σε συναντήσεις με άλλους και με άλλους καλύτερα διεθνείς ηγέτες να μεταμορφώνεται ουσιαστικά και από έναν πρόεδρο, το ξαναλέω, συγκαταβατικό, να είναι ένα πρόσωπο, το οποίο οργείλο πρόσωπο, το οποίο να επιζητεί με τεπιτάσεως αυτά τα οποία ο ίδιος θεωρεί αυτά τα οποία πρέπει να επιδιώξει. Αφεντούλη μου, μια άνω τελεία, να πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θέλω να επιστρέφοντας να σε ρωτήσω τι είναι αυτό το οποίο επιδιώκει με αυτού του είδους τη συμπεριφορά. Πάμε σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε. Το Κρέντιο 98,9, μιλάμε για ό,τι ζείτε. Εδώ στο μικρόφωνο η Έλλη Σπυροπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καλούτσος και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον καλό φίλο, διεθνολόγο, τον Αφεντούλη το Λαγκίδη. Συζητάμε για την επίσκεψη Ερντογάν και τι επιδιώκει. Καλημέρα. Καλημέρα και πάλι. Στο σημείο αυτό, και η ερώτηση βεβαίως περιστρεφόταν στο τι ακριβώς επιδιώκει ο Τούρκος Πρόεδρος. Με την καλή του συμπεριφορά. Ναι. Το πρώτο, αν θέλετε, επιδιωκόμενο είναι η έξωθεν καλή μαρτυρία. Έχει πολλαπλά μέτωπα ανοιχτά και νομίζω ένα το οποίο φαινομενικά τίνει να κλείσει, και το τονίζω το φαινομενικά τίνει να κλείσει, είναι κάτι το οποίο λειτουργεί θετικά. Από την άλλη βεβαίως, και όσον αφορά τα αυστηρά διεθνή ζητήματα, δηλαδή το περιεχόμενο των τουρκικών αιτιάσεων, μια αλλαγή στάσης της ελληνικής κυβέρνησης δεν νομίζω θα ήταν προσβλάβη του Τούρκου Προέδρου. Δηλαδή αν κάποιος θεωρήσει ότι όλα αυτά τα οποία υπεγράφησαν συμπεριλαμβανομένες και αυτής της διακήρυξης έχουν βάση και μπορούν να δώσουν δυναμική για μια αλλαγή στάσης, νομίζω ότι αυτό και μόνο μπορεί να καταλογιστεί στα θετικά για τον Τούρκο Πρόεδρο, δηλαδή ότι υπάρχει μια ατμόσφαιρα την οποία μπορεί να εκμεταλλευτεί και επί τη βάση αυτής η άλλη πλευρά, δηλαδή η δική μας πλευρά, να φτάσει σε παραχωρήσεις, σε υποχωρήσεις. Νομίζω αυτά είναι τα δύο πιο βασικά επιδιωκόμενα από την τουρκική προεδρία, από τον ίδιο Τούρκο Πρόεδρο, και πάνω σε αυτήν την παραδοχή νομίζω θα πρέπει να εξετάσουμε και το τι θα γίνει στη συνέχεια. Παρ' όλα αυτά, θετικά νομίζω ότι κρίνουμε αυτή τη στάση κι εμείς. Έτσι, είδαμε μια συμπεριφορά η οποία, αν θεωρήσουμε ότι είναι, έχει κάποια τέλος πάντων ψήγματα ειλικρίνειας και εξακολουθήσει να παραμείνει στα ίδια επίπεδα, θετική είναι για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ναι, να πούμε ότι η επίσκεψη Ερντογάν και, αν θέλετε, η δυναμική που φάνηκε να προσδίδει δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Είχαμε πολλαπλές περιπτώσεις Τούρκων αξιωματούχων, υψηλότατων. Εγώ απλά και μόνο συνηθίζω να μιλάω για την επίσκεψη Τουρκού το Ζάλ στα τέλη της δεκαετίας του 1980, οπότε οι προσδοκίες ήταν εξίσου υψηλές, αν όχι υψηλότερες, και τελικά το αποτέλεσμα ήταν περίπου το ίδιο. Αλλά δεν είναι αυτό το
ζητούμενο. Mm-hmm. Με ρωτήσατε αν υπάρχουν θετικά. Ναι, στη διεθνή πολιτική δεν είναι μόνο απόλυτο κόστος και απόλυτο όφελος. Έχουμε συγκριτικά ωφέλη. Σωστά. Και συγκριτικό κόστος. Στο συγκριτικό όφελος για την ελληνική πλευρά είναι ότι φαίνεται να συνεχίζεται αυτή η παρατεταμένη επί μήνες κατάσταση στο Αιγαίο με, αν θέλετε, νηνεμία τουλάχιστον όσον αφορά τα πολιτικά και τα στρατιωτικά, και αυτό είναι κάτι το οποίο βεβαίως ανακουφίζει σε μεγάλο βαθμό κυρίως όχι μόνο την ελληνική οικονομία αλλά και τις ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες καλούνταν καθημερινά να αντιμετωπίζουν μια απειλή. Η απειλή βεβαίως δεν έχει πάψει να υφίσταται. Εάν κάποιος το πιστέψει αυτό, νομίζω χάνει όλη την εικόνα, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι στα θετικά, δηλαδή ότι έχουμε ένα διάστημα χρόνου το οποίο η Ελλάδα, μέσα στο οποίο η Ελλάδα δεν θα πρέπει να παραμείνει με την ιδέα ότι όλα λύθηκαν τώρα, θα πρέπει να ενδυναμώνει συνεχώς τους παράγοντες ισχύως. Δηλαδή δεν μπορείς να κάτσεις και να πεις τελείωσε αυτό για εμάς, πάμε για μια συνέχεια ηλιόλουστη και φωτεινή. Καταλαβαίνετε φαντάζομαι τι εννοώ. Βεβαίως. Για να δούμε. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε, να το παρακολουθούμε. Μακάρι να συνεχίσει και να είναι και ουσιαστικό για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και για να βοηθηθεί και το κομμάτι του τουρισμού μας και τα νησιά μας και τα πάντα, όλα όσα έχουμε συζητήσει πολλές φορές εδώ μαζί. Κύριε Λαγκίδη, πείτε μου, σας διάκοψα. Όχι, ναι. Έτσι ακριβώς, ότι μιλώντας για τα νησιά και επειδή το ζήτημα το οποίο το τελευταίο διάστημα με τεπιτάσεις αλλά εδώ και πολλές δεκαετίες είχε αναδείξει η Τουρκία της αποστρατικοποίησης, mm-hmm. είναι ένα ζήτημα στο οποίο η άλλη πλευρά είναι απόλυτη. Δηλαδή μιλάμε για θέληση της άλλης πλευράς να αποσυρθούν δυνάμεις οι οποίες είναι για την προστασία των νησιών. Και είναι κάτι το οποίο προκύπτει από το διεθνές δίκαιο, ξέρετε. Δηλαδή δεν είναι απλά και μόνο ότι η Ελλάδα ελέγχει τον Αιγαϊκό χώρο και τα νησιά της. Είναι τα δικαιώματα που δίνονται όχι αυθαίρετα και ξεπηδώντας από την ίδια την επιθυμία της Ελλάδας, αλλά από το διεθνές δίκαιο. Έχουμε να πούμε και άλλα για Ισραήλ και Ουκρανία και δεν έχουμε τώρα χρόνο. Έχουμε όμως όλο το χρόνο στη διάθεσή μας. Δυστυχώς δεν βλέπω και εξελίξεις που να αλλάζουν το ρου της ιστορίας στο επόμενο διάστημα. Κύριε Λαγκίδη, ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλημέρα. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.